δομή υποδοχής εδώ πέρα στο παλαιό αεροδρόμιο των προσφύγων και των μεταναστών. Έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες σε σχέση με την πορεία, με την εξέλιξη της επιχείρησης. Καταρχήν, 9 πούλμαν και 3 αστικά λεωφορεία μισθωμένα από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης θα μεταφέρουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στις νέες δομές. Οικογένειες που διαμένουν στα γήπεδα χόκεϊ και μπέιζμπολ και στην αίθουσα αφήξεων του παλαιού αεροδρομίου, περίπου 500 άτομα από τους 700 στο σύνολο πρόσφυγες και μετανάστες, θα μεταφερθούν στη νέα δομή φιλοξενίας στην Θήβα, στο πρώην κλωστήριο Σακύρογλου. Η πρώτη καταγραφή έχει γίνει, θα ακολουθήσει ταυτοποίηση. Άλλωστε, από χθες το βράδυ οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που είναι να μεταφερθούν από εδώ στις νέες δομές έχουν λάβει ειδικές συσκευασίες για να μεταφέρουν τα πράγματά τους. Οι οικογένειες λοιπόν που έχουν καταγραφεί έχουν πάρει, όπως είχαμε την ενημέρωση, και το κουπόνι του κοντέινερ, στο οποίο θα διαμείνουν στην Θήβα. Τώρα, μεμονωμένα άτομα είναι περίπου 100 με 150, θα μοιραστούν σε Θήβα, Δερβαίνη και Ινόφυτα, αφού πρώτα μεταφερθούν για εξακρίβωση στοιχείων στο τμήμα αλλοδαπών. Ένα μικρό ποσοστό προσφύγων δεν έχει εκφράσει τη βούληση να φύγει, όπως έχουμε ενημέρωση. Για αυτούς λοιπόν θα υπάρξει κάποια, και για όσους αντιδράσουν θα υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση με τους διαπραγματευτές της ελληνικής αστυνομίας και με τη συμμετοχή διερμηνέων και εκπροσώπων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και την εποπτεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Τώρα, από το πρωί λοιπόν είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εδώ πέρα στο ελληνικό. Έχουν αποκλειστεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν παρατάξει πολλές κλούβες εδώ και στις δύο κεντρικές εισόδους του παλαιού αεροδρομίου, και η κίνηση στην Ποσειδόνος και στα δύο ρεύματα βέβαια διεξάγεται απρόσκοπτα. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και έχουμε τη χαρά να αυτή την ημέρα να φιλοξενούμε